καλά τις παρακάτω κυρίες. Δεν έχουν τίποτα κοινό. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζουν. Βρέθηκε νεκρός ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Έχω να σας ανακοινώσω ότι έχετε οριστεί ως οι μοναδικές κληρονόμοι στη διαθήκη του. Εμείς γνωριζόμαστε από κάπου. Είστε σίγουρος? Πού υπογράφουμε? Η Ντόνα Μαρία είναι μια συνηθισμένη πολίτρια. Εσένα δεν σου είπαν ότι θα θυμόλες τα μαύρα? Ήταν το μόνο μονόχρωμο που είχα. Η Ποντούλα, μια τυπική νοικοκυρά. Πού ήσουν όλη μέρα? Στη δουλειά μου. Βρέπουν τα πια. Η Χριστίνα, μια δυναμική εκπαιδευτικός. Τι θες από τη ζωή μου, ανθρώπινη? Να στην κάνω πιο όμορφη. Πολύ αισιόδοξο σε βρίσκω. Και η Κάτια, μια μαχόμενη δημοσιογράφος. Έχω θέμα. Εγώ τα νεύρα μου. Και τι έχει τόσο και το κεντρικό δελτίο? Γιατί? Είναι περισσότερα χρόνια στο κανάλι, μάτια μου. Και εγώ είμαι γκόμενά σου. Ποιο είναι το πιο δυνατό? Μια ουρανοκατέβατη κληρονομιά. Εσάς, κυρία μου, σας καλούν συχνά για να σας δώσουν κληρονομιές από ανθρώπους που δεν γνωρίζετε? Όχι. Αλλά επειδή είναι πρώτη φορά να δαρνηθώ. Θα τη φέρει και τις τέσσερις κοντά. Τέσσερα μυαλά είμαστε στο κάτω-κάτω. Δεν μπορεί. Ταραν. Τέσσερα είπα. Γράψε λάθος. Κληρονομούν κάτι άγνωστο από έναν άγνωστο. Πάτε και λίγο εκεί, άνθρωπέ μου. Συγγνώμη. Και άγνωστο τι της περιμένει. Τι θα έλεγες αν σου πρότεινα να πηγαίναμε για φαγητό μετά τη δουλειά? Αμ, λέω αμ. Το κάνουμε από το πρώτο ραντεβού. Θες να πειράζει? Θα σε περάσει για εύκολη. Δεν είναι. Χριστία, συγκονηθεί κανείς. Γιατί η καθημερινότητά τους έγινε ξαφνικά επικίνδυνη? Και ποιος κινεί τα νήματα αυτών των παράξενων συμπτώσεων? Κάποιος μας περιμένει, θέλει να το συναντήσουμε. Μια σειρά από εμπόδια. Αυτόν εκεί σου τον έχεις ξαναδεί? Τον ήξερε κάποιος από εσάς. Γρίφους και ανατροπές. Ελάτε, τον βρήκα! Θα τις κάνει να τρέχουν και να μην φτάνουν. Φεύγουν όλες μαζί. Η πιο περιπετειώδης κωμωδία είναι στο Μέγκα. Ήρθε η ώρα της αλήθειας. Ποιος ήσουν, ανθρωπέ μου? Τι θες από τις ζωές μας? Τι είναι όλη αυτή η ιστορία? Τι σου λέει?